Χαίρετε αγαπητοί ακροατέ, σήμερα θα μιλήσουμε πώ ο Θεό μεταμορφώνει την καρδιά του άνθρωπο να υπακούει στο Ευαγγέλιο του. Επειδή η αμαρτία σκληραίνει την καρδιά του άνθρωπο για να μην μπορεί να υπακούει διατάγματα και εντολέ του Θεό, όπω λέει το Ευαγγέλιο. Όμω ο Θεό με την πασοφία του επιτρέπει περιστάσει για να μαλακώνει την καρδιά του άνθρωπο που ήταν σκληρή με την υπερηφάνεια, με την αλαζονία, με το πείσμα ώστε να μαλακωθεί με διάφορα περιστάσει. Ο άνθρωπο να ταπεινωθεί: τότε η καρδιά του άνθρωπο θα γίνει μαλακό. Ο άνθρωπο μπορεί να καταλαβαίνει το πλησιό του. Ο άνθρωπο μπορεί να βρίσκεται στη θέση του πλησιό του, να υπακούει τι εντολέ του τεό, να ζητήσει τη βοήθεια του τεό, να αναγνωρίζει ότι είναι αδύναμο και ο άνθρωπο επίση να μιλάει με καμυροτόνο. Όχι με φωνέ, όχι με σημό, επειδή και σημό και φωνέ είναι υπερηφάνεια. Είναι μαζί με τη συνεργό με την υπερηφάνεια. Αλλά ο Θεό ξέρει τον τρόπο που μπορεί να κάνει την καρδιά του άνθρωπου να μαλακωθεί ώστε να υπακούει τη εντολέ του. Επειδή ο Θεό με αυτόν τον τρόπο θέλει να σώζει όλοι οι άνθρωποι για να υπακούει το Ευαγγέλιο για να λάβουν αιώνια ζωή. Επειδή αν δεν του κάνει έτσι

Σαν να μην είναι αγάπη αυτή τη στάση όμως το Ευαγγέλιο μας λέει είναι αγάπη του Θεού επειδή όπως ένα πατέρα εκπαιδεύει το παιδί του όταν θέλει να τον αλλάξει με μια ακραίο κατάσταση που ήταν το παιδί του, τότε δεν έχει άλλον τρόπο να, να κάνει κάτι ή να επιτρέπει κάτι, όμω αυτό το κάτι θα είναι το καλύτερο που θα μεταμορφώνει και θα αλλάξει την κατάσταση του παιδιού του. Ο πατέρα θα κλείνει τη μάτια για λίγο επειδή ξέρει ότι, ξέρει ότι μετά ο παιδί θα βρει καλύτερο ζωή και καλύτερο δρόμο. Το ίδιο ο κάνει. Παρόλο που ο Θεός μπορεί να επιτρέπει αυτή την κατάσταση, τη ζωή του άνθρωπο, αυτή την περιστάση να έτσι στη ζωή του άνθρωπο, όμως έχει σκοπό Θεό. Σκοπό είναι ο άνθρωπο να μαλακώνει την καρδιά του από σκληρή να γίνει μαλακή ώστε να υπακούει τι εντολέ του Θεού που λέει να αγαπάει το πλησιό σου σαν τον εαυτό του. Επειδή ο εγωισμό δεν αφήνει τον άνθρωπο να αγαπάει το πλησιό του, η αλαζονία δεν αφήνει τον άνθρωπο να καπάει το πλησιό του, το πίσμα δεν αφήνει τον άνθρωπο να αγαπεί το πλησιό του. Αυτή είναι η τρόπο που ο φέρνει σαν παιδιά, ώστε ο άνθρωπο που ήταν τόσο σκληρή καρδιά να μαλακώνει τη καρδιά του όταν βλέπει διάφορα περιστάσεις που δεν μπορεί να ελέγξει πια. Δηλαδή έγινε εκτός έλεγχο με διαφορετική περιστάση. Ο άνθρωπος δεν τα μιλάει πια με αλαζονία. Ο άνθρωπος δεν τα έχει πια εγωισμό. Ο άνθρωπος δεν τα έχει πια πείσμα. Και ο άνθρωπος τα καταλαβαίνει το πλησιό του. Το ίδιο επειδή ο ίδιο έζησε και ο ίδιο αυτή και βρίσκεται σε αδιέξοδο. Αυτή είναι παιδεία του Θεό τη πετρινή καρδιά μέσα σας και θα σας βάλω μαλακή καρδιά. Αυτό εννοεί. Πώς θα το σπάσει αυτό με περιστάσει. Και με αυτή την περιστάση που φέρνει ο Θεό μεταμορφώνει την καρδιά του άνθρωπο από εγωισμό με αγάπη. Δηλαδή ήταν εγωιστή αλλά τα έχει αγάπη. Αυτή είναι μεταμόρφωση. Ήταν αλαζόνα αλλά τα γίνει ταπεινό. Αυτή είναι μεταμόρφωση. Ο άνθρωπο ήταν θυμωμένο άνθρωπο, αλλά μετά θα γίνει πράο άνθρωπο που θα μιλήσει με καμιλοτόνο. Αυτή είναι η μεταμόρφωση που κάνει ο Θεό μέσα στη ζωή του άνθρωπο με περιστάση που φέρνει ο Θεό. Γι' αυτό χρειαζόμαστε την αποκάλυψη του Θεού, χρειαζόμαστε κατανόηση από το Θεό για να καταλαβαίνουμε την προφητεία. Επειδή όταν ο άνθρωπο διαβάζει προφητεία δεν μπορεί να καταλάβει και να βλέπει αυτό που σας λέω τώρα. Αυτό που σας λέω τώρα είναι μόνο το πνεύμα του Άγιο που δίνει αποκάλυψη και κατανόηση στον άνθρωπο για να βλέπει πως ο Θεός εργάζεται και δηλαδή αποκαλύπτει ο Θεός με ποιον τρόπο ο Θεός μεταμορφώνει την καρδιά του ανθρώπου, την καρδιά όλης μας, όλη μα, επειδή όλοι μα και εμένα ήμουν αμαρτωλή. Αλλά ο Θεός με μεταμόρφωσε. Όλοι οι εγωισμό μου, ο Θεός μεταμόρφωσε, του έσπασε με περιστάσει στη ζωή για να γίνει μαλακή. Εγώ είμαι μάρτυρα που σας μιλώ επειδή κάτι που δεν ζω εγώ, δεν επέρασα εγώ, δεν μπορώ να σας μιλήσω, αλλά επειδή και εγώ έζησα και επέρασα και έτσι με μεταμόρφωσε ο Θεό και με αυτόν τον τρόπο τα μεταμορφώνει κάθε άνθρωπο. Όμως επειδή όλοι οι άνθρωποι δεν δέχονται διόρθωση στο Θεό, οι άλλοι άνθρωποι τα υποφέρουν με διαφορετική περιστάση, παρόλο από αυτά δεν τα μαλακώσει η καρδιά του, αντί να μετανοήσει και να ταπεινωτεί προς το Θεό, τα προτιμά να βλασφημείς το Θεό, έτσι είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο. Όμω αυτή θα είναι κακή επιλογή. Επειδή το να βλασφημείς το Θεό δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα απόφαση του Θεού. Όμω το να ταπεινωθεί ο άνθρωπο προ το Θεό και να ζητήσει συγκόρεση, ναι, θα αλλάξει τη στάση που είχε ο Θεό, που σκέφτηκε να κάνει, ο Θεό θα δώσει ο έλεο. Γι' αυτό αντί να βλασφημίσει το Θεό με το πόνο που περνάει ο άνθρωπο με τλείψει, γιατί ο Θεό έκαμε έτσι, καλύτερα να ταπεινωθεί και να λε: Κύριε, σε χρειάζομαι. Θεέ μου, μου, για όλα όσα έκαμα, ελέησες μου. Αυτή είναι ταπείνωση, δηλαδή να πάει να μιλήσεις με το Θεό με ταπεινή καρδιά συνειδητά. Αλλά οι άλλοι άνθρωποι όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, τα προτιμήσουν να βρασφημίσουν το Θεό με τη τλίψη, με την περιστάση σκληρή που τα έτσι η καρδιά του, στη ζωή του, Αντί να ζητείς το Θεό, συγκόρεση. Αυτή είναι κακή επιλογή και κακή στάση. Επειδή ας μην ξεχνάμε ότι ο Θεός είναι αόρατο, δεν το βλέπουμε και έχει κυριακή το πάντο. Εμείς το κρυαζόμαστε, εκείνο δεν μας χρειάζεται, Ο Θεός είναι που μας έκαμε και εμείς τον τεκάμαμε. Πρέπει να, να σκεφτόμαστε έτσι, τότε να ανανορίζουμε ότι εμείς κρυαζόμαστε το Θεό, εμείς έχουμε ανάγκη του για τη σωτηρία, και για όλα. Αλλά ο άνθρωπος που τα προτιμά, τα προτιμά να βλασφημεί στο Θεό αντί να, να, να ταπεινωθεί και να μετανοήσει είναι ο άνθρωπος που τα κάνει εντελώς κακή επιλογή στη ζωή του. Επειδή πρέπει να ξέρει ότι ο Θεός έχει Κυριακία και είναι αόρατο. Δεν μπορούμε εμείς οτιδήποτε, ότο και, όσο και να πούμε, όσο και να βλασφημίσουμε, εμεί τα κάσουμε τίποτε ο Θεός δεν μπορεί να κάσει. Αλλά εμείς επειδή κρυαζόμαστε το Θεό, καλύτερα να ταπεινωτούμε μέσα στην περιστάση που φέρνει ο Θεός στη ζωή μας, έχει σκοπό. Έχει σκοπό να μαλακώνει την καρδιά του άνθρωπου. Έχει σκοπό να φέρει του άνθρωπου κοντά του. Έχει σκοπό να τραβήξει προσοχή του άνθρωπου. Αυτό είναι το σκοπό του Θεού. Και αυτό λέει προφητικά στο Ευαγγέλιο: Εγώ τα σπάσω τη σκληρή καρδιά του άνθρωπο και τα βάλω μέσα του. Και τα βάλω μέσα του το πνεύμα μου για να περπατούσω το διάταγμα μου. Δηλαδή η σκληρή καρδιά θα γίνει μαλακή. Επειδή η σκληρή καρδιά είναι γεμάτη εγωισμό, πείσμα, αλαζονία. Αλλά μαλακή καρδιά είναι γεμάτη αγάπη, ταπείνωση, υπακοή στο Ευαγγέλιο. Αυτό είναι το σκοπό που ο Θεός και την ευκαιρία του άντρου Αυτή είναι η αγάπη του Θεού, όμω είναι ακατανόητο, δεν μπορούμε να καταλαβαίνουμε αυτό ότι είναι αγάπη. Όμω χρειαζόμαστε κατανόηση καλά για το Ευαγγέλιο για να ξέρουμε ότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, ναι, που εκπαιδεύει, φέρνει παιδεία στον κόσμο για να μαλακώνει τη σκληρή καρδιά του άνθρωπου, ώστε οι άνθρωποι να λάβει σωτηρία. Γι' αυτό, αντί ο άνθρωπο να προτιμάει να βλασφημίσει το Θεό, που παρόλο που τα κάνει αυτό δεν μπορεί να αλλάξει τίποτε από την απόφαση στην Κυριακία του Θεού, καλύτερα να ταπεινωθεί και να μετανοήσει. Τότε τα βρει έλεγα από το Θεό, επειδή επίση αυτή είναι σωτηρία και κάρι από το Θεό. Όλα αυτά που συμβαίνει σήμερα το κόσμο είναι η παιδεία του Θεού, άρχιζε ήδη. Αλλά αυτό είναι μόνο λιγότερο. Όταν οι άνθρωποι συνεχίζουν με το πείσμα να, μην υπακούνε, τότε η φωτιά, η παιδεία του Θεού τα μεγαλώνει ακόμα πιο πολύ για να μαλακώνει ακόμα την καρδιά που είναι τόσο σκληρή. Επειδή όταν η κλίψη έρχεται τόσο πολύ, ο άνθρωπο που είχε τόσο σκληρή καρδιά θα φτάσει στο κόμμα ώστε να μαλακώνει την καρδιά του για να γνωρίζει ότι έχει ανάγκη για το διπλανό του, έχει ανάγκη για το Θεό ειδικά. Χρειάζεσαι το Θεό και χρειάζεσαι να αγαπάει το πλησιό του δίπλα του επειδή αυτή είναι εντολή του Θεού. Πρώτο να αγαπά το Θεό και μετά το πλησιό του. Επειδή ο Θεός είναι που έδωσε διαταγή και εντολέ, διατάγματα του, να αγαπούμε το Θεό πρώτα και το πλησιό μα. Αλλά ο άνθρωπο επειδή έχει τόσο εγωισμό, ο εγωισμό είναι ρίζα κάθε αμαρτήματα, δεν αφήνει τον άνθρωπο να αγαπάει το πλησιό του, όπως αγαπάει τον εαυτό του, και έτσι παρεβαίνει τις εντολές του Θεό και αμαρτάνει. Γι' αυτό ο μόνο ο άνθρωπο που ο Θεό φέρνει σαν παιδεία για να μαλακώνει τη καρδιά του άνθρωπο να μπορούν να αγαπήσουν το πλησιό του, να υπακούει σε εντολές του Θεό, είναι περιστάσεις ζωή, καταστάσεις που ο Θεό επιτρέπει ο σατανά να φέρνει στο κόσμο. Επειδή ο σατανά δεν μπορεί να ενέργει χωρίς ότι να επιτρέπει, όπως σας είχα πει, όλο το, κακό που φέρνει ο σατανά δεν μπορεί, αν ο ο δεν δίνει πράσινο φως, δηλαδή δεν επιτρέπει. Αλλά ο σατανά περιμένει πάντοτε όταν ο, ο κόσμο αμαρτάνει τόσο πολύ, επειδή ξέρει ότι ο τεό θα τον επιτρέπει, τότε βρίσκει ευκαιρία να έτσι να κάνει καταστροφή. Όμως μέσα σε αυτή την καταστροφή, ο Θεός περιμένει να δει τη στάση του άνθρωπου. Όταν οι άνθρωποι σηκώνεται και ζητούν συγκόρεση και να μετανοούν από το Θεό, ο Θεός είναι που τα σταματήσει η ίδια στιγμή, δηλαδή ταυτόχρονα το Σατανά, να το σταματήσει από το να κάνει όλοι αυτοί που άρχιζε να κάνει. Έτσι εργάζεται ο Θεός. Γι' αυτό, αυτό που έχει δύναμη πάνω από το Σατανά είναι ο Αντί να το Σατανά, τι φέρει τη ζωή, τι καταστροφή φέρνει, και να φοβηθείς το Θεό και να μετανοήσει, να ζητήσει έλεγχο από το Θεό. Αυτό είναι που λέει το Ευαγγέλιο και έτσι εργάζει το Θεό. Παιδεία του Θεού για να μαλακώνει τη σκληρή καρδιά του άνθρωπο που είναι γεμάτη αμαρτήματα, εγωισμού, αλαζονία. Ώστε να μαλακωθεί, να έχει αγάπη, να έχει συγκόρεση και να έχει έλεο υπακοή στο Θεό. Επειδή όταν η καρδιά του άνθρωπο μαλακωθεί, ο άνθρωπο τα έχει Αγάπη προ το πλησιό του. Ο άνθρωπο τα καταλάβει το πλησιό του. Ο άνθρωπο τα υπακούει, σύντολε του ταιό, και ο άνθρωπο τα είναι ταπεινό. Δεν τα είναι η ζωή. Επειδή η ζωή σκληρή καρδιά, και εγωισμό και το πείσμα. Όμω η αγάπη και κατανόηση, το πλησιό του, μαλακώνει την καρδιά, και ταπίνωση. Κάμι τη καρδιά, το άνθρωπο να μαλακωθεί, και καμιλό Επειδή ο Σίμω, είναι από σκληρή καρδιά του άνθρωπου. Όταν ο άνθρωπο πονέσει τόσο πολύ με διαφορετική κατάσταση, τότε τα αρχίζει να καμηλώνει το τόνο του για να μιλάει στον διπλανό του με εύνοια, δηλαδή με γλυκιά λόγια. Ακόμα αν είναι κάτι που θέλει να ρωτήσει, αλλά τα ξέρει με τον τρόπο που να μιλήσει με το πλησιό του. Όλα αυτά είναι μεταμόρφωση τη καρδιά που κάνει ο Θεός, με, τον τρόπο που εμεί δεν μπορούμε να φανταστούμε, αλλά είναι παιδεία του Θεού που γίνεται σε αόρατο κόσμο και αποτελέσματα έρχονται στο φυσικό κόσμο που ζούμε και μετά πάσχουν οι άνθρωποι από αυτό. Γι' αυτό αντί να κοιτάζουν δεξιά-αριστερά να ζητήσει κάτι, ζητά απάντηση από το Θεό με ταπείνωση. Τα βρει κάρι και ο Θεό να συγκορέσει εσένα. Αυτό είναι τον τρόπο που εργάζεται ο Θεός για να μεταμορφώνει την καρδιά σου άνθρωπο. Για σήμερα σα αφήνω εδώ ότι όλα σε ευλογεί.